φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά όλο αλλάζουνε σχήματα. Άσπρα μπαλόνια μοιάζουν τα χρόνια σε ένα σπασμένο ουρανό. Ψάξω πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, χάρτινα χρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά. Με μια θάλασσα στις φυλακές Κορυδαλλού, πώς βρέθηκε, γιατί ας πούμε στην Ελλάδα, γιατί στις φυλακές τούτες. Έχει ελληνική υπηκότητα και μην ξεχνάς, είναι στην Αθήνα που είναι στην Ελλάδα. Απίστευτο. Ξέρεις, νομίζω ότι είναι το ενστικτό του. Ενώ λογικά δεν ερμηνεύεται το πράγμα, που διέστηση ξέρει ότι το μωρό είναι δικό του. Εγνώρισες τη μάμα της Ελένας. Είπε μου ότι ήρθαν και μιλήσετε. Και που σύν την ημέρα έγινε της έμμονη ιδέα. Δεν κατάλαβα τον λόγο γιατί. Ναι, γνωριστήκαμε με τη Χριστίνα, αλλά πριν πολλά χρόνια. Πιστεύεις, κύριε Γιώργο, να ζει, να μην πεθάνε. Ας συνεχίσουμε έτσι να το μάθει η Αθήνα. Ηρέμησε. Κανένας δεν μπορεί να συνδυάσει ότι η Αθήνα μας είναι δικό μου μωρό. Έπαιρνε τηλέφωνο για Αφροδίτη και μου τα είπε όλα. Και. Κοριτζάκι, είσαι πολύ λίγη για να παίζεις μαζί μου. Χρόνια πολλά, Έλενα. Έλενα, ήμουνα τόσο σκληρή μαζί σας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να με συγχωρέσετε. Δεν με κοφτεί, αλήθεια, δεν με κοφτεί. Έτσι όπως είμαι τώρα, τσιμούμε ζω στα παγκάκια με τους άστεγους. Τι λες, ρε Κατερίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω εγώ. Λοιπόν, θα έρθεις να μείνεις σε μένα, μέχρι να βρούμε μια λύση. Okay. Και εγώ πού είναι να τα μάθω μια ωραία. Αγαπάμε, ρε φίλε. Ναι. Και αφού με αγαπά, θα γεννήσει το μωρό και μετά θα παρετήσει τον Λούκα. Είπες το. Είπες το ότι αγαπάς με. Κοίτα, δεν τελείωσες, είσαι τσεντούι. Κοίτα. Τι δω. Εμψώνησες εσύ τώρα για το μωρό. Ανδρέου, σήκω. Έχεις επισκεπτήριο. Επισκεπτήριο. Ποιον? Ένα σκληρό αναγνώστη. Είσαι σίγουρη? Τι θα γίνει? Λουκάς αναγνώστη, λέγεται. Είσαι σίγουρη? Μια φορά μιλάει ο κόσμος. Πες το ότι είμαι άρρωστη, δεν θα πάω. Όπως θες. Στάσου. Έρχομαι. Μουσική.
Ποιος είστε, γιατί ζητήσετε να με δείτε? Βασικά, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Φοβούμαι κιόλας μήπως σε σοκάρω. Σύντομα, κύριε, τι θέλετε? Μπορεί να αγνοείτε ότι έχετε μια κόρη. Είμαι ο σύζυγος της και... Εν έχω καμία κόρη. Δεν έχω παιδιά. Για να έρθω δαμέ σημαίνει ήρθαμε από έρευνα. Ίσως να πιστεύετε ότι χάθηκε. Ίσως ότι μπορεί να επέθανε. Εν πιστεύω τίποτε. Δεν έχω παιδιά. Για μένα έχει πεθάνει. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιένετε λοιπόν στο καλό και ξεχάστε με. Τσίνη ξέρει ότι ήρθετε να με έβρετε? Όχι, όχι. Η Έλενα δεν ξέρει τίποτε. Ήρθα με πρωτοβουλία δική μου. Περιμένετε, με φεύγετε. Εν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Ήταν έξυπνο πάντως που ενδυσίπετε τίποτε. Επέρασα χρόνια από τότε. Αισθάνομαι ότι είχα παιδί σε μια άλλη ζωή. Δεν τρέφω κανένα συναίσθημα για Τζίνι. Είμαι νεκρή που συναισθήματα. Χρόνια τώρα. Εν νομίζετε λοιπόν ότι εφρόνιμο να μην καταστρέψει κανένα στη ζωή του ποτέ και να πάει? Ούτε τη σύζυγου σας, ούτε τη δική σας, αλλά προπάντων ούτε του μωρού που περιμένετε. Πού ξέρετε ότι περιμένουμε μωρό? Εγώ σου είπα τις πράγμα. Έλα ρε μωρό μου, σταμάτα να κλαίεις. Καλά, τόσο πολλά συγκινήθηκες που αγόρασα ρούχα του μωρού. Δεν το περίμενα ρε Άντρεα. Εσύ ήσουν κάθετος, έλεγες ότι δεν ήθελες μωρά. Κάνεις λάθος. Κοίτα με. Ποτέ μου δεν είπα ότι ήθελα. Εσύ ήθελες τώρα. Κι εγώ ήθελα ύστερα από 5 χρόνια. Είναι στη χρονική στιγμή που διαφωνούσαμε πάντα. Αλλά τα πάντα ρί, έλεγε ο Ηράκλητος. Ο δε Πυθαγόρας εφαντάζεται τον χρόνο σαν σφαίρα που περιβάλλει το σύμπαν. Ας επαμπιάσουμε τη θεωρία του Άινστάιν περί σχετικότητας του χρόνου. Τα 5 χρόνια ήδη περάσαν. Που τα πέρσι δηλαδή. Τώρα μας τα λαλείς του τα κύριε Ανδρέα όμως. Καλά ρε μωρό μου, γιατί θυμώνεις? Γιατί τώρα είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για μας. Λοιπόν, περίμενε. Με μου ταράζεσαι ρε μωρό μου. Άκουμε, δε, θα συζητήσουμε έτσι όμορφα και ωραία. Χωρίς να μου νευριάζεις, εντάξει, και θα σου πω τι ακριβώς θα κάνουμε. Οκ. Θέλω μου σε παρακαλώ. Για την Έλλη που ήρθε, μάνα μου, άφησε με να φύγω. Ρε παπά μου, δυο λεπτούθια μόνο. Μπορούμε να μιλήσουμε σαν δυο ώριμοι άνθρωποι εμείς οι δυο? Μόνο μια εξήγηση. Τι κάνεις κάθε τρεις και λίγο Αθήνα, μόνο τούτο θέλω να ξέρω. Τον το πείσμα σου, τον το πείσμα σου, η ίδια η βιολογική η μάνα σου εμπουλώ της. Α, με μου μιλάς για τη βιολογική μου μάνα, είπαμε δεν θέλω να μου τη συναφαίνισουν τη γυναίκα. Σε παρακαλώ, απλά μόνο το θέλω να μου πεις. Ωραία, θα σου πω. Εγνώρισα μια κυρία Καλαμαρού και αναπτύχθηκε μεταξύ μας μια στενή φιλία. Εντάξει τώρα. Ωστε έτσι, στενή φιλία. Ναι. Και μπορούμε παραμονή πρωτοχρονιά στην Αθήνα για μια στενή φιλία. Εν έρωτας που ονομάζεται τούτο τον παπά μου. Αθήνα μου, σε παρακαλώ, δεν έρχομαι τέτοιος που μου λαλείς. Άντε να δω. Ωραία, γι' αυτό δεν μιλούν τόσο τσιά. Γι' αυτό δεν μιλάς κακός, γιατί εγώ να σε συμβουλεύσω που θέλω. Να με συμβουλεύω. Γιατί περιπέσεις πίσω από πάνω. Γιατί είναι κακό να θέλω να σου πω δυο κουβέντες για το καλό σου, δηλαδή. Θεέ μου, τι έβαλα, μου. Έλατε, πέ μου δυο κουβέντες για το καλό μου να τελειώνουμε. Ωραία. Ξέρεις ότι προχτές έκαμες μπαλονάκι και δεν πρέπει να κάνεις καταχρήσεις. Σε τίποτε. Θεέ μου, είναι από τους οι κουβέντες που βγάλεις που το στόμα σου. Άντε να δούμε. Δηλαδή με τον κυρία στην Αθήνα είναι που κάνετε. Τι κάνουμε. Πάμε στον εθνικό κήπο. Τ
Ταΐζομαι τις πάπιες, τους κύκνους, τέλος πάντων όλα τα ζωντανά. Μετά πάμε και καθούμαστε κάπου, τρώμε το γλυκό μας και συζητούμε. Μάλιστα. Και ούτε το χεράκι, να πούμε, να τις πιάνεις. Εντάξει. Το χέρι της πιάνει τη στολή, ωραία. Μόνο το χέρι της. Εντάξει. Χαϊδεύκω και λίγο τα μαλλιά. Ικανοποιήθηκες τώρα? Όχι. Τίποτα άλλο να εγκάμνετε? Αθηνά, σε παρακαλώ! Άνθρωποι! Άντε να δω! Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Αντρένα. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Εντάξει. Ήρθες για δουλειά? Ναι. Σκέφτηκα ότι μπορούσε να μην χρειάζεστε. Ήταν πολλές μέρες κλειστό το γραφείο. Η Αθηνά λείπει? Ναι. Πετάχτηκε σε μια δουλειά. Νομίζω στην τράπεζα. Να έρθει σε λίγο. Εχθές εντελώς συμπτωματικά είδα την Αφροδίτη στο δρόμο. Είπε μου ότι να συνεταιριστείτε. Είναι αλήθεια? Ναι. Έκανα μου μια πολλά ενδιαφέρουσα πρόταση και σκέφτομαι να δεχτώ. Μεν το κάνεις. Χάτι. Και πώς να ξεχρεώσω τον Αντρέα, Αντριάννα. Ξεχάνεις τα λεφτά που μου έπιασες, σπατάλησες τα. Μόνο τα μισά του έδωκα. Μεν επιμένεις. Η αλήθεια τούτη είναι. Όσο και αν δεν σου αρέσει, για σε σοκάρει. Κάποτε γέννησε ένα κοριτσάκι. Βλέπεις, ούτε κόρη μου δεν μπορώ να την αποκαλέσω. Που απλή περιέργεια, λοιπόν, έβλεπα και έμαθα για τούτη. Έχω μια φίλη κάτω στην Κύπρο. Παλιά, αν είχε μύθει. Έψαξαν και ύβρες σας. Έμαθα ότι παντρευτήκετε και ότι περιμένετε παιδί. Αλλά δεν έχω κανένα συναίσθημα. Κανέναν. Δεν την έχω ανάγκη. Δεν τη χρειάζομαι, καταλαβαίνεις. Εκοπήκαν τα νήματα. Και νομίζω είναι καλύτερα και για τη δική σας ζωή. Το τι είναι καλύτερο για τη δική μας τη ζωή, αφήστε το να το αποφασίσουμε μόνοι μας. Εσείς, ως μάνα, ένιωσετε την ανάγκη να τη δείτε, να τη σφίξετε στην αγκαλιά σας. Έμαθα ότι αποφυλακίζεστε φέτος. Τούτα όλα, εννοώ το φωνικό, κάμετε το για τσίνη. Έμπορη. Άλλον τότε, άλλον τώρα. Πριν 27 χρόνια ήμουν άλλος άνθρωπος. Ήταν μια στιγμή τρέλα, σε πέλανε, φρίκανα. Ύστερα όμως έμαθα να ζω έτσι, τα μέσα. Να μην λυπούμε και να μην νοιάζουμε για κανέναν. Απλώς επιβιώνω. Τίποτε άλλο. Χωρίς κανένα συναίσθημα. Σου το ξαναείπα, δεν έχω συναισθήματα. Είμαι νεκρή που συναισθήματα. Πόσες φορές να σου το πω. Εφιλοσόφησα τα αλλιώς τα πράγματα. Μπορώ να φύγω τώρα? Εκουράστηκα να απολογούμε. Ακόμα κάτι. Ξέρετε κάποιον Γιώργο Παπαϊωάννου? Θα έπρεπε. Ποιος είναι τούτος? Ο Κυπρέος. Τσινός ξέρεις αν δηλαδή. Δουλέψατε μαζί στο Λονδίνο ως δημοσιογράφη. Έντονα θυμούμαι. Μπορώ να φύγω τώρα? Θέλω να ξέρεις ότι να μιλήσω με την Έλενα. Πρέπει να της τα πω, μπορώ να της τα κρύψω. Όχι όμως τώρα. Ενέγκυος και φοβούμαι να μην αποβάλει από την ταραχή. Όταν γεννήσει και μετά όμως θα της τα πω. Ξανασκέφτου το. Και να έρθει δεν θα τη δεχτώ. Και εσύ να φύγει και να μην ξανάρθεις. Thank you.
Γίνεται να ξανά είμαστε εμείς οι δυο μαζί. Ποτέ ξανά. Εντάξει, είπα σου ότι αγαπώ, δεν το παίρνω πίσω, αλλά. Γίνεται. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Ο γιατρός είπε μου να σου λέω πάντα ναι στην κατάστασή σου. Με περιπέζεις, εντάξει. Μιλώ πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει επιτέλους στη ζωή σου να μάθεις και τι είναι το πρέπει. Όχι μόνο το θέλω. Αν πιάσω το μωρό του Λούκα, να πεθάνει. Μα δεν θα το πιάσει κανένας, ρε μωρό μου. Δεν θα του στερήσει κανένας το μωρό του να μπορεί να το βλέπει. Όπως το βλέπουν κι άλλες χιλιάδες χωρισμένοι. Το να το βλέπει που το να συμμετέχει στο μεγάλο μαν το απέχει πάρα πολλά. Εσύ φταίς που αν ήθελες μωρό να εσύ με κάμες να μαρώνω. Ηρέμησε. Χαλάρωσε ρε αγάπη μου. Έλα να φύγω. Αρκετά πιεστικές για σήμερα. Αν θέλεις να ηρεμήσω να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Πήγαινε με τον Δημήτρη αν τη Δανάη να αγαπάς. Η μόνη Μητσά που αγαπώ εγώ όμως εμέ. Είσαι εσύ. Μιλάμε γυναίκα μου, ξεστολίζει το δέντρο μόνη της! Γιατί, εν ήθελες? Όχι! Αφού όλος ο κόσμος θα το ξεστολίζει. Δεν με κοφτεί εμένα για όλο τον κόσμο. Τώρα τα πρώτα μας Χριστούγεννα στο σπίτι μας και θα ήθελα το δέντρο να μείνει όλον τον χρόνο, αν είναι δυνατόν στο Πάσχα. Εγώ νομίζω να το αφήσουμε μέχρι και το καλοκαίρι. Δέχομαι! Ξέρεις ότι κάνουμε σαν το μωρό, αλλά αρέσκει μου πάρα πολλά. Θα σου πω, άντε μου. Κανονίσαστε με την Αφροδίτη? Ναι. Υπογράφουμε αύριο ένα συμβόλαιο. Καλέσατε το δικηγόρο, ναι. Εννοείται, ρε μωράκι μου. Να φύγω έτσι. Α, έτσι πασού. Ήρθε από εκεί η Ανδριάννα. Ναι. Εν πάει καλά. Μετάραξε. Ξέρεις να μου έσκυψε η Ελλάδα μου. Τι. Γυρεύκει, λέει, να βρει πνευματιστή για να επικοινωνήσει με η ψυχή του μωρού της. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πολλά κρίμα, ρε, καημένη. Ούτε στο χειρότερο μας εχθρό, ρε, Παύλο, το πράγμα. Τι είναι, ρε μωράκι μου, στενοχωρηθήκες? Στενοχωρηθήκες, ρε μωρό μου. Κάπου πελάτουες, για να του περάσει. Έχω να σου πω κάτι πολλά καλύτερο. Ποιος ήταν δάμε προηγουμένως? Ποιος? The Daddy Cool, ο κύριος Γιώργος. Παπασού. Ναι. Ο κύριος Γιώργος ανακοίνωσε μας ότι έχει σχέση. Με μίαν καλαμαρούν. Αλλά πρόσεξε, μόνο το χέρι της πιάνει, ρε. Ναι, σίγουρα, μόνο το χέρι της. Νούλα που της τα πιάνει, μωρό μου, ο πεθερούλης μου, ο τρελούλης. Σαν τη γυναίκα μου. Δεν είχα καταλάβει πόσο ευτυχισμένος ήσουν με την Έλενα γέ μου. Αντρέα, το μόνο που με νοιάζει είναι η ευτυχία σου. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει αν μια γυναίκα έχει 15 παιδιά ή 20 παιδιά, 10 γάμους, 10 διαζύγια. Με νοιάζει μόνο να είσαι εσύ.
Καλά. Ήξερα. Τούτη είναι η μαμά μου. Όχι είναι η άλλη στρίγκλα. Εκτός από όσα είπαμε, κοίτα να είσαι από κοντά και την Αθηνά και αυτό το Παύλο. Ο λόγος. Τι ο λόγος, ρε. Θέλω να τους κάνεις να συμπιστευτούν. Να σου το παίξεις φίλος. Σιγά σιγά, Δημήτρη, ένας-ένας. Προς το παρόν έχω από κοντά την Έλλη. Α, δεν ήξερα ότι κουράστηκες τόσο. Μη με ειρωνεύεσαι, γιατί παράλληλα όσο ήσουν στο Λονδίνο την πρωτοχρονιά, εγώ πλησίασα την ξαδέλφη σου και την ανιψιά σου. Και νομίζω ότι τα κατάφερα και με εμπιστεύτηκαν. Αυτά τα λένε πρώτα, ρε. Ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δρομολόγησε το άλλο που σου είπα, έτσι. Έγινε. Με τις τρεις βαλίτσες και τις τρεις ηλίθιες κυρίες, τι έγινε. Τι να γίνει, η μία από αυτές, η Αντριάννα. Το έπαιξε λίγο πονηρή, ξέρω, κάτι μυρίστηκε. Δεν το ξανακάνω. Αλλά μα είσαι εσύ έτσι. Όχι για να δεις, επειδή με είπες άχρηστο πολλές φορές. Αποφυλακίζεσαι σε 2 μήνες. Και, εν νέον τούτο. Όχι, αλλά πού είναι να πάεις. Εν να βρω με την άκρη, εν να επιβιώσω. Χριστίνα μου, νοιάζομαι για σένα, στενοχωρκούμαι. Μένα ασχολείσαι. Έκαμες πολλά για μένα. Θέλω δύο ζωές να σας ξεχρεώσω και εσένα και τον Γιώργο. Να στραφείς πίσω στην Κύπρο. Ένα σε γυρεύκο. Να έβρεις μια δικαιολογία και να πάεις, ακούεις? Χωρίς από τούτο, να. Έλα, λέει μου ο Γιώργος ότι είναι έναν κάθαρμα. Έτσι είναι. Έλενα μου, τι έκανε τσάμε, αγάπη μου. Τώρα ξεστολίζω το δέντρο. Να πω σου έγινε την πρώτη δουλειά. Όχι, γιατί το λέει, πώ σου ήρθε. Είσαι λίγο περίεργο. Μπού είμαι κουρασμένο. Έτσι, ξαναήρθε η Εύη, τίποτε. Όχι. Εντάξει, πάω να αλλάξω, Γιώργο, να σε βοηθήσω. Μέντε να είσαι. Έναν καλό για την εγκυμοσύνη. Χριστός, ποιος νερό, παιδάκι, μαμά, θα μου πνιγείς. Καλά ρε, μαμά. Η τέλος μου τα πετάσεις έτσι απότομα. Εσύ επίσης ζήτησες συγγνώμη της Ελένας. Ναι. Μαμά μου, μπράβο ρε, μαμά. Είσαι η πρώτη, ρε, μαμά. Είσαι καλύτερη. Καλά. Τι γιατί δεν το κάνεις τόσο καιρό. Δεν μπορούσες να το κάνεις πριν να μείνει έγκυος, δηλαδή. Αντρέα μου, μάνα είμαι. Ήθελα το χρόνο μου. Έλα, Αντρέα, σε παρακαλώ, μη με μαλώνεις. Εντάξει. Είναι ένα άδικο όμως. Την αγαπάς, ε. Αντέβερε. Να σου πω, άμα την αγαπάς, θα τη χωρίσουμε. Να τη χωρίσουμε. Δεν κατάλαβα γιατί ο πληθυντικός. Μα πρόσεξε πολλά καλά, δεν θέλω να ξανανακατωθείς. Ποτέ ξανά, καταλαβες. Τι θα φτάσουμε στο άλλο άκρο τώρα. Ναι. Έλα. Όχι, δεν είμαι Λονδίνο, γύρισα, Δανάη.
Ναι, ήταν ένα επιτέλου εγώ. Όχι, δεν μπορώ καθόλου σήμερα, sorry. Να τα πούμε αύριο, ok? Έλα, γεια. Είμαστε... Ιστενίδεσαι τόσο, Λούκας, ε? Να μας συμπλέξει η Χριστίνα. Θα τη το πει, σου λέω. Ίσως να περιμένει να γεννήσει για να της το... να το πει. Μην ανησυχείς. Έκοψα τον εγώ. Δεν πρόκειται να της πει τίποτε. Έναν τραπεί τη δουλειά του, την οικογένεια του, την κοινωνία και το μέλλον του παιδιού του, βέβαια. Δεν το συμφέρει να το πει. Θα το διακινδυνεύσει να το πει της Ελένης μας. Ναι, ναι, ξέρω. Ξέρω, ξέρω. Ναι, Τάκη, βεβαίως ξέρω. Ίσως να κατεβώ την άλλη εβδομάδα, ναι. Άντε, γεια σου, Τάκη, γεια, γεια. Εκκλησίες το. Κρίμα. Γιατί? Να έλεξε ένα γεια του Τάκη που μένα. Ναι, μου γελάσαι όπως την Μαϊμούνα. Έτσι, για να ξέρεις, ρε παπά. Έπεσε σήμα από την Αθηνά και έμαθα τα ούλα. Ντροπή σου, γέρος άνθρωπος, να ερωτεύκεσαι. Ακού να σου πω, κοίταξε τα δικά σου, εντάξει. Ορίστε, ένα μου βγάλει γλώσσα, είπε Λοροκόλ. Με γέλασε. Αχ, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά που νιώθω που ήρθατε σπίτι μας. Εμείς σε χαρήκαμε που σας είδαμε, κυρία Φή. Και εγώ είπατε να μην είδαμε γιατί ήταν καλό κορίτσι. Ενθουσίασε με. Πολλά καλά έκαμε. Πάρα πολλά καλά έκαμε. Μα μπορείς να καταλάβεις. 180 μοίρες τροφή. Τελικά, ρε φίλε, και ο Άγιος σε τη φοβέρα του. Έτσι ξέρω. Σταμάτα, καλέ. Σταμάτα να με πειράζει. Άντε, με κάνει και ντρέπομαι. Εντάξει, μωρέ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε του χρόνου μα. Πώ το λένε. Κάθε άνθρωπο έχει τα λαμπόματά του. Δεν μου λέτε, θα πιείτε κάτι, ένα ουισκάκι. Ναι, ουισκάκι με νόημα. Άντε, σα είναι κόμπο, βέβαια. Α, να σα πω, σταματήστε να μου μιλάτε στο πληθυντικό, εντάξει. Στον ενικό, ρε παιδιά. Να νιώθω συνομήλικη. Σκέψαμε τις ιδέες πάλι. Γιατί ρε, έχει δίκιο η γυναίκα. Κοίτα τι, σαν συνομήλικη μας. Νέα κούκλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μία σωστή γυναίκα, α, πρέπει να δέχεται τα κομπλιμέντα. Τα ακούς. Μάλιστα. Ώστε παράνομο ζευγαράκι, ε. Μπράβο. Λοιπόν, δεν το είχα καταλάβει. Εγώ τώρα που πιάνω πουλιά στον αέρα. Άκου να δεις. Να σου πω. Μεταξύ μας, αυτός σου ταιριάζει πιο πολύ. Ο άλλος, ο Ελευθεριάδης. Χάλια. Δεν ταιριάσατε. Ο Ελευθεριάδης, πώς να σου το πω. Θέλει μια άλλη γυναίκα κοντά του, έτσι δίπλα του. Μια γυναίκα άλλης κλάσης, άλλης ηλικίας. Μια γυναίκα σαν και εμένα. Έκανα πιάσει τον εσύ, μαμά. Κανόνισε τίποτα. Και σε λίγο καιρό θα σε δούμε να κάνεις κονσομασιόν στη Βηρητό. Αλλά γιατί γελάτε, τι είναι αυτό το κονσομασιόν? Ας το έφημα, ας το. Καλύτερα να μην σου πούμε. Πάντως μεγάλη μαφία ο Ελευθεριάδης. Ναι. Δεν ξέρεις με ποια έμπλεξες. Τώρα θα δεις. Τι θες? Φυσικά το ξέρω ότι είσαι ο Νικόλας. Τι κάνω? Το τετράγωνο γύρω-γύρω από το σπίτι. Για να χάσω τα 2 κιλά που μετάζεις τα Χριστούγεννα. Όχι. Όχι. Δεν το ξέχασα ότι με έλεγες τροφαντός του λουλουδάκι. Ξεχνιέται αυτό. Τι θέλεις, Νικόλα? Τα νεύρα μου έχω, ναι. Θα σε ρωτήσω. Όποτε θέλω τα έχω και όποτε θέλω τα πιάνω και όποτε θέλω τα αφήνω. Άστα αυτά τις αλεξανταρίες και τις βλακίες και τι. Και αν θέλεις τη μάνα σου, να πάνε τη βρεις τη μάνα σου. Ακούς και παρά τα με ήσυχη. Αυτό που άκουσες. Σόλ και στα μούτρα σου. Τα είπα και ησύχασα. Τώρα θα κοιμηθώ ησυχή.
Κατερίνα! Κατερίνα! Φεύγεις, γιο μου. Δεν μου καθάρισε τίποτε. Έκανα σου πιο καμπύρε και τύλιξα σου μέσα στο αλουμινό χαρτο να πάρει μαζί σου τη δουλειά. Εντάξει, πια τα έχω τα μέσα στην τσέπη μου. Μα γιατί να αφήνετε να οξύσει το λεσμό που σου δεν τρομάζει μόνο αυτό. Έχει τόσο θκεύασμα πανεπιστήμιο, έχει δουλειά. Ένα ασχολήσει και με το δέντρο, τώρα άφησε το εδώ. Ξυστολίσω εγώ να προσχοληστώ σε λίγο. Ποιο σε μπορεί. Ναι. Γεια σα, εδώ είναι του κύριου Παπαγιωάννου. Μάλιστα. Εγώ πρέπει να φύγω, να τα πούμε μετά. Να βάζει το καλό, γεια μου, να βάζει το καλό. Περάστε μέσα. Το όνομά σας. Ανθία Αυγερινού. Να θέλα την Έλλη. Έφερα της ένα δώρο από το μαγαζί μου για το γάμο της. Ξέρετε, έχω μαγαζί με είδη δώρων. Α, μάλιστα. Κάτσετε, κάτσετε. Ακόμα κοιμάται η πνερού η κόρη μου. Ωστε, είσαι φίλες με την Έλλη. Κάτσε, κάτσε. Όχι ακριβώς. Πιάσα τη με το αυτοκίνητο μου που εξεμείνα στις 4 μιες και έφερα τη δαμέ την ημέρα που παντρεύκε του. Αλήθεια, επρόλαβε. Επαντρεύτηκε, ναι. Ναι, επρόλαβε, ναι, επρόλαβε. Πότε την έπιασες, είπε. Ή μάλλον τους έπιασες. 80 χιλιόμετρα περίπου έξω από τη Λευκοσία, με το ξάδερφό της. Και έφερα τη δαμέ. Δηλαδή, ευτυχώς που περνούσα κι εγώ τυχαία που τσάμε, γιατί που τζίνω δρόμο ούτε κατσίκιν έμπαιρνα. Έτσι, ούτε κατσίκιν έμπαιρνα. Και έφερες τους με τον εξάδερφό της, είπες, α. Όχι, εγώ μόνο την Έλληνε έφερα. Τσίνο σε μήνε τζαμί γιατί κάλεσε ενωδική βοήθεια. Έτσι, ωραία. Ένα καφεδάκι να πιείς, ε. Θα πιούμε τον καφέ μας και μετά θα τα πούμε με την ησυχία μας. Μπράβο. Μα εμφανίστηκες! Τι στέξει τώρα, ε? Έλα μέσα. Έλα, έλα, έλα. Δεν μου λες. Για δεν ερχόσουν, φοβόσουν και σε διώξε. Μάλιστα. Α, μου είσαι χαζή. Όχι, είσαι χαζή! Ρε, Αντιγόνη μου. Εγώ να σε διώξω, πως έχω 10 χρόνια στη δουλειά μου και ξέρεις όλα τα χούλια μου. Τα έλεγα, δεν τα έλεγα στα μηνύματα. Δεν τα άκουγες. Όχι, όχι. Άκουα τα, αλλά εφοβόμουν. Φοβός. Και το σπίτι. Χάλι είναι, το βλέπεις. Αράχνες κόντεψα να πιάσω, το καταλαβαίνεις. Αράχνες! Να σου πω. Πέρας μάνα ξεχασμένα, έτσι. Μπράβο. Άντε μέσα τώρα, ε. Πήγε να αλλάξει να πιάσει δουλειά, έτσι. Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Μπράβο, λίγο, μπράβο. Ε, και τα χαρά που πήρα. Πες και είδα την πιο ωραία γκόμενα μπροστά. Ένα μαρτία, ρε Παύλο. Τούτος ο συνεταιρισμός σου ωφελήσει μόνο την Αφροδίτη. Όχι εσένα. Γιατί δεν το φορείς. Γιατί επιμείνεις, Αντριάννα. Την απόφαση μου επήρα την. Εν κακό να το ξανασκεφτείς. Σκέφτου, αν η Αφροδίτη είναι τόσο καλή και άξια στη δουλειά της, γιατί να φτάσεις στο σημείο να κλείσει το γραφείο της, α? Οκ. Είπες τη γνώμη σου. Αλλά το θέμα αφορά με μόνο εμένα και την Αθηνά. Λοιπόν. Μωρό μου, πετάσουμε στην τράπεζα για λίγο και να έρθω πίσω αμέσως, εντάξει. Άντε, bye. Αθηνά, ελπίζω να μην με παρεξήγησες.
Συγγνώμη που επέμενα. Εν το έκαμα για να αποκτήσω παραπάνω δικαιώματα, δάμε. Έκαμα το γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερο για την εταιρεία. Εντάξει, κοίτα, δεν χρειάζεται να απολογήσει, γιατί στην τελική είναι και εγώ τη ίδια γνώμη είμαι. Ωραία. Τότε σε παρακαλώ, εσύ που έχει παραπάνω νου, που έχει παραπάνω επιρροή πάνω στον Παύλο, πείσε το. Να μην το κάνω. Και τι άλλο μπορεί να κάνει η Ραντριάννα από τη στιγμή που χρωστά. Ξεχνά νομίζω ότι το έφερα σου λέω τα λεφτά. Ο Παύλο δεν μπορεί να χρωστά. Δεν το αντέχει το πράγμα. Άντε, μάνα μου, καλό ταξίδι που μέναν. Εγώ πάω να ετοιμαστώ να πάμε με την Αθηνά για ψώνια. Εντάξει, αγαπώ. Να πιω ζωγό, καφέ μου, Ζαφή. Έλα, λετσάκι μου. Όχι, αγάπη μου, έτσι ξέχασα. Απλά είχα κάποια θέματα στο σπίτι. Να σε πάρω απόψη, εντάξει. Λέω απόψη γιατί έχω πτήση σήμερα. Άντε, φυλάκι. Αγάπη μου, έφυγα! Έτσι μου έλα, λες, αυτή μου. Ο άνθρωπος άμα γεράσει, ξηχάνει, παθαίνει διαλύψεις. Εγώ παράδειγμα τώρα, αφού να φανταστείς. Ένα θυμούμαι ότι μου είπε η Έλλη ότι ήταν ο εξάδελφος. Ενώ είπε μου! Πώς ήταν τόσο ο εξάδελφος. Τι να σας πω, έντσι είδα τον καλά, έντσι θυμούμαι, αλλά ήταν... ήταν έτσι, ναι. Μέτριον ύψος, νέος. Με μέτριον ύψος. Μα κοίταξε, ρε, μέτριον ύψος. Ούλα τα εξαδέλφια, έτσι. Μέτριο ύψος είναι. Περίγραψε μου το να δούμε. Πες μου ακριβώς είναι τα λουσίτα. Ήταν καστανόξαθος, αδύνατος και ψύχρεμος. Αδύνατος και ψύχρεμος. Διαγνώρισες τον. Εσύ στήσες σου το. Πες μου, θυμάσαι το όνομα του Γιώργων Τίνων Αλκίν. Όχι, όχι, δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεν προλάβαμε, αλλά η Έλλη ήταν πάρα πολύ αγχωμένη. Δικαιολογημένα δηλαδή. Τσίνος ήταν χαμογελαστός. Σπάντα νεύρα του άνθρωπου, μάνα μου. Σπάσε του λάστιχο. Σε δυο ώρες επαντρεύκε του η εξάδερφη του. Εμείναμε στην έρημο. Πώς να είμαι γελοκαημένος. Σπάσα τα νεύρα του. Έχετε πολύ χιούμορ, κύριε Γιώργο. Έχω, χιούμορ έχω, έχω. Είναι ποντά. Παπά, κάτω αφήσα το... Εσύ... Να με. Ναι. Ήρθε να σου φέρει το δώρο σου η κοπέλα. Έχω το δαμέ. Έλεγα τις έδαμε κοντά. Τι να θυμάσαι λίγο, μου, α. Είναι η κοπέλα, μάνα μου, που σε σύναξε την ημέρα του γάμου σου. Που ήσουν 80 χιλιόμετρα έξω από την Λευκοσία. Που σας έφερε με τον εξάδερφο σου τον κοντόν, τον καστανόξαθον, τον λεπτόν. Ένα θυμάσαι, Τι θα γίνει με τη φίλη μου που σου έλεγα. Θα τη δώσει να σπρώξει χάντρε στην Αθήνα ή όχι. Πρέπει να ξέρει και αυτή τι θα κάνει. Δεν μπορώ να την εμπιστευτώ αν δεν την ξέρω. Κανόνισε να συναντηθούμε αύριο αν είναι. Να κόψω κίνηση και βλέπουμε. Οκ, θα κανονίσω αύριο. Κάνε κάτι, ρε Στέφανε. Το έχει χάσει από το σπίτι τη και δεν έχει άλλη. Είπαμε. Θα τη δω πρώτα και μιλάμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι έγινε να ετοιμάσαι για εσύ κιόλας. Ναι βέβαια, τι νόμιζες, μισό λεπτό. Τσάντα μου, το σακάκι μου, ζωφία με. Ένα πάμε και πουθενά αλλού ή μόνο στις Αλεξάνδρας. Δεν χρειάζεται, αν πάμε στις Αλεξάνδρας να δεις, να βρεις τα πάντα ρε, τέλεια. Συμπαθάς την πολλά. Είναι ψυχούλα. Και έχω τις και υποχρεώσεις. Μισό λεπτό, ρε αγαπή. Παρακαλώ. Ναι. Γιατί μιλάτε. Μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα τελευταία. Πιάνουμε τηλέφωνο και κλείουμε το. Δεν ήταν ο Ανδρέας.
Αρκείς. Γιατί, φάσα να παγκεφθεί το γήπεδο του τένις που θέση του. Περίμενε, 5 λεπτά και τελειώνω το τζιμφιά μου. Α, έσου είπα, η Ανδριάννα. Αρνείται ότι θα στο Λονδίνο με τον Ελευθεριάδη. Και κάνεις εντύπωση, δηλαδή, τι περίμενες να το παραδεχτεί. Και ναι, Γιώργη. Είναι Ανδριάννα τούτη. Δεν ξέρεις δεν μου να περιμένεις. Πάντως, τώρα, παίρνει συνέχεια ένα εμπόδιο, ρε παιδί μου, και μάχεται μου να μην κάνω συνεταιρισμό με Αφροδίτη. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλάζει αποφάσεις το λίγα. Να κάνεις, ναι. Εννοείται. Αύριο υπογράφω και επιτέλους να σου φέρω και λεφτά σου. Λες εγώ. Εν τσι υπογράφεις με το συνεταιρισμό για να μου δώσεις τα λεφτά μου αύριο, ναι. Ρε, είσαι μελός. Είπας εγώ ότι βιάζεσαι. Όχι, αλλά νιώθω εγώ άσχημα, Ανδρέα, εντάξει. Άτε. Επιτέλους να σου πω τα λεφτά σου για να έχω κουβέντα. Άτε, φύγαμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τα δουλίτσα. Έλενα μου. Καλημέρα, αγαπητοί μου, είσαι καλά. Να έμαθα ότι είναι να πάω να ψουμνήσεις. Ήθελα έτσι να σου πω απλά ότι ό,τι και να πιάσεις, ό,τι και να πιάσεις, όμως πάει σου. Εντάξει ρε μωρό μου, με θυμώνεις. Ναι, εγώ να σε πιάνω κάθε μέρα να σου λαλωτέθηκα, γιατί έτσι γουστάρω. Έκλεισε μου το. Έκλεισε μου το απόδομα γιατί δεν παίρνουμε σε ένα μαχαζίλαρι τώρα. Κορίτσι μου, κούκλα μου, πόσο χάρηκα που ήρθες. Δεν πιστεύω να ήρθες με τη φίλη σου έτσι από αποχρέωση να ψωνίσετε, ε. Αν και έχω φέρει κάτι κομμάτια, θα ξετρελαθείτε. Πρώτα-πρώτα, ήρθαμε να σε δούμε, σωστά. Έτσι, αν έβρουμε και κάτι, να πιάσουμε. Έχω για σένα φορέματα εγκυμοσύνης, απίθανα να σου δείξω. Όχι, δεν λέω. Σκανία θέλω άλλα ρούχα εγκυμοσύνης. Θα πιάσω κάτι για μετά. Έτσι, ωραία χρωματάκια, βλέπω εσύ πάρα πολλά. Ωραία. Μην ενοχλείσαι, μην ενοχλείσαι, να ψάξουμε μόνες μας. Καλά, και οι τιμές δεν είναι αυτές που γράφουν έτσι, για εσάς είναι άλλες, εννοείται. Άντε. Είπα τις ψέματα ότι ήταν ο εξάδερφός μου της κοπέλας για να μην νομίσει τίποτε περίεργο. Ήταν ο συμφοιτητής μου, ο Στέλιος. Αφού ξέρεις το ρε, παπά. Πρώτο ψέμα. Ώστε στο bachelor που σου κάμανε φιλενάδη σου, είσαι και άντρας. Στέλιος. Και ο Στέλιος, κόρη. Ο Στέλιος εμέτρινο ένα στήμα του, κόρη. Τι είναι. Κόρη, ο Στέλιος ήταν φορεί πόρτα να πει μέσα. 1,90, κόρη. Το 1,90 θεωρείται μέτριο αναστήματος για τη δική μας τη γενιά. Ελί, με περιπέτειες, σε παρακαλώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν ο Στέλιος. Διότι ο Στέλιος δεν είναι μέτριο ανάστημα και δεν είναι καστανόξανθος. Ο Στέλιος είναι πολλά ψηλός. Και άμα το δεις από πίσω το Στέλιον, μοιάζει με το Κρίστιαν Καραμπέ. Καραμπέ, παπά. Εντάξει, Καραμπέ, Καραμπέ, το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Λοιπόν, πες μου την αλήθεια, γιατί να μείνω μετά μέσα στο πρωί, λένε σου εδώ. Ου, είπα σου τα. Ένα Στέλιος που με γύρισε πίσω και πιάσε μας λάστιγο. Πόσες φορές να σου τα πω, Παναγιά μου. Να την πιάσεις τελικά. Το τι. Δεν ξέρω, νομίζω είναι το ίδιο στυλ, ρε, ναι. Ωραίο, ρε, πάει. Όχι, άσε, να το αφήσω και φέρνω το παντελόνι να είναι, άλλη φορά. Έχεις πάρα πολύ ωραία πράγματα πάντως. Έχει, ναι. Έχετε κασκόλ. Φυσικά και έχουμε κασκόλ. Ένα λεπτό λίγο τις κυρίες να εξυπηρετήσω που ήταν πιο πριν. Έλα. Καλή, κοίτα, φοράτε το ίδιο κόσμημα. Σιγά να μην μπαίνει στον κόπο να κάτσει να σκεφτεί για τίποτε άλλον. Τα ίδια πράγματα μας είπε το στιό.
Καλά να ντρέπεσαι καθόλου. Να αξίζα 5 λεπτά να με βρει κάτι διαφορετικό. Δεν κατάλαβε καλά. Τίποτε δεν είδε ακόμα. Σιγά να με την αφήσω να πάει να μείνει με τον το γελίο. Να μην είναι αμέσω σε πια σπίτι να φέρει πιο σου. Θα με σπίτι μα. Ναι. Γιατί έχει πρόβλημα. Ναι, ρε Αθήνα, έχω πρόβλημα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν θέλω να μπλεγώ με ο Λούκα. Ξέρει πολλά καλά ότι είμαι κολλητός του Ανδρέα και να νομίζει ότι εγώ φέρνω την Ελλάδα για να κάνω πλάτες με τον Ανδρέα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι νομίζει ο Λούκας, εντάξει. Επρόκειται να αφήσω τη φίλη μου έγκυο γυναίκα να πάει να μείνει με τον γελίο. Είστε σπάσει την κατάλληλη στιγμή, ρε άρθρο. Όπου κι αν είσαι, κόβω του γούρου για ένα σπίτι μου, σε παρακαλώ. Έλα γιατί έκαμε τα σέντα μούτρα μου. Σιρότινα δεν έγινε. Είμαι 20 χρονών, ευαρέθηκα από τη ζωή. Θέλω να βγω έξω, όλος ο κόσμος βγαίνει, διασκεδάζει. Εγώ με όλη μέρα είμαι στην κλεισούρα, δεν μπορώ άλλο. Τι έπαθες? Ποιαν κλεισούρα? Μια χαρά πάει βόλτες με τις φίλες σου και κανένας σου λέει τίποτε όλη μέρα. Τι είναι, επειδή εσύ μπορείς να βρεις όλη μέρα σπίτι. Ρε, όλες τη δέλευτη να ξέρω την Κύπρο δεν είναι μια μέρα.